Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργία ανήλθε τον Απρίλιο στο 20,2% έναντι του 20,1% τον Μάρτιο του 2018 και έναντι του 21,7% τον Απρίλιο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.763.377 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1.242 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 με σημαντική μεταβολή και κατά 40.758 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο εφέτο μείωση 1,1%. Οι οικονομικά μη ενεργοί, τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.240.000. 270.298 άτομα και αυξήθηκαν κατά 59.215 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο-Πέρση, αύξηση 1,8%. Ε, και κατά 45.134 άτομα σχέση με το Μάρτιο 2018 αύξηση 1,4%. Μεγάλη παραμένει ψελίδα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η ανεργία παραμένει κατά πολύ υψηλότερη στις γυναίκες 24,7% τον Απρίλιο 2018 από 26,1% τον Απρίλιο 2017 σε σχέση με τους άντρε 16,5% από 18,2%. Ηλικιακά υψηλότερη ενεργεια συνεχίζει να καταγράφεται στις ομάδες 15-24 ετών 42,3% τον Απρίλιο του 2018 από 44,2% τον Απρίλιο του 2017 και 25 34 ετών 25,4% από 27,5%. Ακολουθούν ηλικίε 35-44 ετών 18,4% από 19,2%. 45-54 ετών 16,7% από 17,1%. 55-64 ετών 15,6% από 18,6% και 65-74 ετών 11% από 11,7%. Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων τη χώρα, στι τρει πρώτε θέσει βρίσκονται η Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και 25,5% τον Απρίλιο του 2018, από 27,4% τον Απρίλιο του 2017, η Αττική 21,1% από 21,7% και η Πελοπόννησο-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιν 20,3% από 21,5%. Ακολουθούν η Μακεδονία-Θράκη 20% από 22,4%, το Αιγαίο 19,5% από 18,3%, η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα 18,6% από 21,3% και η Κρήτη 11,6% από 16,1%. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προβλέπει ότι το ποσοστό της ενεργείας θα υποχωρήσει στο 18,4%, σε φέτος φέτους από 19,9% πέρσι.